Yeah.
Στην ουσία μεγάλη διοργάνωση, τέλη χρόνιας είναι και συμμετέχουν τα παιδιά που είναι αυριάνη ημέρα ελληνικού τζούντο. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουν να μπαίνουν στις εθνικές ομάδες, οπότε με πολύ προσοχή βλέπω εγώ και πιστεύω ότι θα έχουν πάρα πολλά παιδιά που θα είναι υπόψηφοι για διάφορες εθνικές ομάδες. Για το τζούντο, μεγάλη χαρά ήταν που στο τελευταίο τουρνουά η Τζουλέτα Μπουκουβάλα βγήκε πρώτη στο τουρνουά Άμστερνταμ και εξασφάλισε ένα εισιτήριο για την Ολυμπιάδα. Πλέον έχουμε δύο αθλητές. Όπως γνωρίζετε και ο Ηλίας είχε προκριθεί πιο αργά. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα κάποια άλλα παιδιά να προκριθούν. Απλά θέλει οικονομική ενίσχυση για να πηγαίνουν σε διάφορες διοργάνωσεις για να μπορούν να βαθμολογούνται σε διάφορα αγώνες. Αλλά δυστυχώς λόγω οικονομικών, μάλλον μεγάλη κρίση που υπάρχει στη χώρα γενικά, στον κόσμο και στο αθλητισμό, πιο πολύ φαίνεται αυτό, γιατί έχουν κόψει πάρα πολλά από το αθλητισμό. Δυστυχώς και δεν μπορούμε να πάμε αγώνες τα παιδιά για να μπορέσουν να προκριθούν. Αλλά έχει δύο-τρεις αθλητές που μπορούσαν να προκριθούν. Στο τζούντο σίγουρα υπάρχει μέλλον και είναι ένα άθλημα που τελευταία, ας πούμε, παράδειγμα ότι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 138 χώρες συμμετέχαν. Αυτό δεν έχει σε κανένα άθλημα. Και εδώ στην Ελλάδα, σε εμάς, πάρα πολύ ενδιαφέρονται και θέλουν, αλλά εάν βλέπει ένας πιτσίρικας ότι μεγάλοι αθλητές που είναι εθνική ομάδα δεν μπορούν να πάνε αγώνες, δεν πληρώνονται, δεν έχουν να φάνε, οπότε πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα η χώρα, γενικά όλες χώρες, για να δείξουν τον εαυτό του και κάτι πολιτισμό και κουλτούρα και ότι έχουν κάτι. Μέσα στο αθλητισμό γίνεται αυτό, μόνο και μόνο. Αλλά εδώ πρώτα απ' όλα κόβουν από το αθλητισμό, μετά τα από τα άλλα. Εγώ πιστεύω ότι από αθλητισμό δεν πρέπει να κόβεται κανένα κονδύλια, γιατί αυτό είναι υγεία της χώρας, αυριάνη μέρα της χώρας και μέλλον της χώρας.